Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Αγανακτισμένοι και παραγκονισμένοι νιώθουν και δηλώνουν οι κάτοικοι της οδού Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη. Ακούγοντας κάποιος τα προβλήματά τους, τα εκλαμβάνει ως απλά. Ωστόσο, το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί κανείς δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με αυτή τη μερίδα των πολιτών της Αλεξανδρούπολης και την περιοχή στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται. Τι πιο απλό από έναν κάδο απορριμμάτων? Τίποτα, απαντάει εύκολα κανείς, κι όμως. Υπάρχουν κάτοικοι στην Αλεξανδρούπολη που στερούνται ακόμη και αυτή την πολύ απλή παροχή, όπως είναι ένας κάδος απορριμμάτων. Αυτοί είναι οι κάτοικοι της οδού Άβαντος που εξαιτίας αυτής της κατάστασης νιώθουν ότι ζουν στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη, πρέπει να μας βλέπει με την άκρη του ματιού σας τουλάχιστον τη γειτονιά μας, γιατί είναι υποβαθμισμένη. Έχουμε την πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και ντρεπόμαστε, έχουμε αγανακτήσει πλέον. Με την άκρη του ματιού σας. Πρέπει να βλέπετε και τη γειτονιά και όχι να το θυμόσαστε τις ημέρες των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ. Στα περισσότερα σπίτια του συνοικισμού παλαιότερα υπήρχαν κάδοι οι οποίοι για άγνωστο λόγο αφαιρέθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ. Κάποτε είχαν μοιράσει ατομικούς κάδους σε κάθε σπίτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον από ό,τι άκουσα έμαθα, λόγω έλλειψης προσωπικού του Δήμου τα μαζέψαν αυτά και τοποθετήσανε σε λίγα σημεία μεγάλους κάδους. Αυτοί οι κάδοι όμως δεν μας εξυπηρετούν και γι' αυτό γίνονται εστία μόλυνσης σε περισσότερα σημεία. Τώρα που θα γίνει, που θα προσλάβουν κάμποσα άτομα, από ό,τι μάθαμε ότι θα προσλάβουν άτομα στη Δημαρχία, θα τα ξαναεπιστρέψουν αυτά? Η έλλειψη κάδων, εκτός από τους κινδύνους για τη δημόσια υγιεινή, μερικές φορές δημιουργεί και συγκρουσιακές καταστάσεις ανάμεσα στους κατοίκους του συνοικισμού. Μας πήραν τους κάδους από τα μπροστά από τα σπίτια μας, μας βάλαν αυτούς τους κάδους εδώ και κάθε μέρα φασαρία γίνεται εδώ μπροστά. Κάθε μέρα. Δηλαδή λίγο σεβασμό δηλαδή προς το, στους δικούς μας στο Μαχαλά τουλάχιστον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για ποιο πράγμα μας πήραν τους κάδους μπροστά από τα σπίτια μας και μας βάλανε εδώ δύο κάδους. Άμα γυρίσεις και δεις εδώ τους κάδους, δύο κάδους, να βλέπεις όλη την οικογένεια εδώ γύρω γύρω να έρχονται να ρίχνουν μέσα στους δύο κάδους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι κάτοικοι της οδού Άβαντος στερούνται και φρεατίων αποχέτευσης, αναγκαζόμενοι πολλές φορές να καταβάλουν τεράστιο κόπο για να μην δημιουργούνται περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Στους δρόμους μας, άμα δεις σε ορισμένους δρόμους, όχι σε ορισμένους, σε περισσότερους δρόμους, δεν έχουμε αποχέτευσεις. Εδώ, ειδικά στο δικό μου το δρόμο εδώ, άμα το δεις, άμα πάρεις με την κάμερα, στα 50 μέτρα είναι η αποχέτευση. Από εδώ που βγάζει η γυναίκα μου το νερό, τις βρύσεις, αναγκάζεται η γυναίκα μου να τους μπρόχνει 30 με 40 μέτρα στην αποχέτευση, για να μην τσακώνομαι εγώ με το γειτονά μου. Δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά. Πού ζούμε? Στον 20ο αιώνα ζούμε δηλαδή. Δεν είναι πράγματα αυτά. Έστω μια φορά ο Δήμαρχος δεν έχει πατήσει εδώ μέσα στο Μαχαλά μας. Από την ημέρα που βγήκε να κυβερνάει. Πάει προχτές πήγε ένας φίλος μου για να κάνει ένα παράπονο στο Δήμαρχο. Το διώξανε με τις κολοτσιές έξω. Είναι πράγματα αυτά? Εγώ δεν τα... Μα οπωσδήποτε πλησιάζουν οι εκλογές. Τότε θα ξανάρθουν πάλι. Τότε θα ξαναμιλήσω εγώ με τον κύριο Λαμπάκη. Να σπρώχνει η γυναίκα μου τώρα από εδώ 40-50 μέτρα νερό στην αποχέτευση. Κάτσε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω σε λογικά.